Από τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας η τριήμερη επίσημη περιοδία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην περιοχή για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου τελέστηκε δοξολογία και έγινε η επίσημη υποδοχή του από την τοπική εκκλησία, εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων και από δεκάδες πολίτες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, υποδέχθηκε με εγκάρδια λόγια τον Πατριάρχη, τον οποίο ευχαρίστησε για το διαχρονικό του ενδιαφέρον για την περιοχή και τα ζητήματα που υπάρχουν σε θεολογικό και πνευματικό επίπεδο γενικότερα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρέμβαση και το ενδιαφέρον του Πατριάρχη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Του πρώτου της υπό των ήλιων Ορθοδοξίας στη Μητρόπολη μας είναι ιστορική ούτως ή άλλως, εκ της υπερόχου περιοχής σας ως Οικουμενικού Πατριάρχου και ως προσωπικότητος παγκοσμίου εμβελίας, σπανίας αναγνωρισιμότητος και δυνατότητος παρουσίας εις τα παγκόσμια δρόμενα. Το έργο σας στη διάρκεια της υπερτριακονταετούς πατριαρχίας σας δεν μετράται με ανθρώπινα μέτρα, ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποιότητα. Αεκίνητος έχουν τη μέρημνα πασών των εκκλησιών, αλλά δείξατε την ορθόδοξον παρουσία εις τον τετραπέρα των κόσμων, συνδέων εν ταυτό δράσης φαινομενικός μη θεολογικού περιεχομένου, ουσιαστικός όμως βαθύτατα πνευματικάς ως το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σας υποδεχόμεθα άρχοντες, ιερός κλήρος και λαός, δοξολογούντες τον Θεόν δια το δώρο του εις την Οικουμένη και την Ορθοδοξία, δώρον τη αύτης προσωπικότητος και διού των χαρισμάτων. Υποδεχόμεθα τον αυθέντη και δεσπότη ημών, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίων. Η χαρά μας ανεκλάλητος, η τιμή που αισθανόμεθα κλήρος και λαός άφατος, η ημέρα εφρόσινος, η πανήγυρη πάνδημος, προσωπικός την χάνω βαθύτερα συγκινημένος, έχουν διαφυλάξει στην καρδία και το νου μου κάθε στιγμή μιας τριακονταετούς σχέσεως σεβασμού και θαυμασμού Υιού προς τον Πατέρα, κληρικού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της προσφοράς των υπηρωτών στους εθνικο-απελευθερωτικούς αγώνες, ο Πατριάρχης στο λόγο του αναφέρθηκε στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και στην πανδημία που εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των ανθρώπων και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Εκκλησία ως το ασφαλές καταφύγιο, όπως ανέφερε. Ζώντας και κινούμενοι εις μίαν εποχήν με πολλάς προκλήσεις, με ενωπάσεις έτσι τα συνεπίας της οικονομικής κρίσεως και με την πανδημία να ταλανίζει επί διετίαν και πλέον την ανθρωπότητα όλην, αναλογιζόμεθα και πάλι την σημασία την οποία έχει η Εκκλησία μας και των ζωτικών ρόλων των οποίων γίνεται να διαδραματίσει εις την ζωή του λαού, ειδικώς μάλιστα κατά την σημερινή δυσκερή συγκυρία. Δεν θα είπε υπερβολή να είπαμε ότι η Εκκλησία είναι το ασφαλές καταφύγιό μας. Όχι μόνο διότι συντρέχει εις πολλαπλάς υλικάς και λοιπάς ανάγκας του λαού, όπως άλλωστε γνωρίζετε τούτο εξηδίας εμπειρίας, έρεκα των ποικίλων φιλανθρωπικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του φιλεσπλάχνου Μητροπολίτου σας,
αλλά και το μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και των άλλων ιερών μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι αναπτύσσουν πλούσιων κοινωνικών έργων, αλλά κυρίως διότι η Εκκλησία μας είναι η μόνη ή της δύναται να βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε να είναι χαράς πεπληρωμένος. Στη Μητρόπολη Ιωαννίνων παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας, οι βουλευτές Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία Κεφάλα, αντίστοιχα ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, περιφερειακή και δημοτική σύμβουλη, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και δεκάδες πολίτες.